Από το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο, σελίδα 1051, γάμα κεφάλαιο, πρώτης επιστολής του αδελφού μας του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Πιστός ο λόγος, εάν της ωραίγεται επισκοπήν, καλών έργων επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρα άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, ουχή μέθυσος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλλά επιοικής άμαχος αφιλάργυρος. Κυβερνών καλός των εαυτού οίκων, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν, με τα πάσης σεμνότητος. Διότι αν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού? Να μην είναι νεοκατήχητος, για να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, για να μην πέσει εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου. Η διάκονη ως αυτός πρέπει να είναι σεμνή, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη σύνων πολλήν, ουχή εσχροκερδής, έχοντες το μυστήριον της πίστεως με τα καθαράς συνειδήσεως. Και ούτε ιδέας δοκιμάζονται πρώτον έπειτα ας γίνονται διάκονοι εάν είναι άμεμπτοι. Εγυναίκες ως αυτός σεμνέ, ουχή κατάλαλη, εγκρατής πιστέ κατά πάντα. Η διάκονη ας είναι μιας γυναικός άνδρες κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Διότι οι καλώς διακονήσαντες αποκτώσουν σε αυτούς βαθμών καλών και πολλήν παρησίαν εις την πίστη την εις των Χριστών. Ταύτα συγγράφω ελπίζον να έλθω προς εταχύτερον, αλλά εάν βραδίνω, δια να εξεύρεις πως πρέπει να πολιτεύεσαι το οίκο του Θεού, ως της είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, και να τηρείται ως το μυστήριο της ευσεβίας στην Εμέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αμήν. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Είναι μυστήριον η ευσέβεια. Είναι μυστήριον η γνώση του έργου του Ιησού Χριστού. Είναι μυστήριο το οποίο μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει. Όταν ρώτησε ο Κύριος μας τον Ιησού Χριστό τους μαθητάς τι να με λέγουν σε μένα ή των ανθρώπων, εμένα τον Υιόν του ανθρώπου ή άνθρωποι, ο Πέτρος είπε είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και η απάντηση ήταν ότι αυτό δεν το ξέρεις από μόνος σου, δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά στο αποκάλυψε ο πατήρ μου ο ουράνιος. Τότε αδερφοί αγαπητοί, πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, σε αυτό το βιβλίο των 250 σελίδων πόσο είναι, και θεωρούμε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, τότε πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Θεού, ο αψευδής, και δεν έχει λάθη, και δεν καθόμαστε να το συζητήσουμε και να το κρίνουμε, αλλά το αποδέχεται η ψυχή μας. Αυτό είναι ένα μέγα μυστήριο, είναι ένα θαύμα. Αν για μια στιγμή σταθούμε και πούμε ότι αυτό το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο από ανθρώπους, τότε όλα γκρεμίζονται. Το έγραψε ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Ιάκωβος, ο Ματθαίος. Καλοί άνθρωποι είναι η γνώμη τους, σωστή είναι η γνώμη τους. Μπορεί να έχουν και κανένα λάθος, όχι πολλά, όπως τόσα και τόσα άλλα βιβλία. Έχουν γράψει κοινωνικά, έχουν γράψει οικονομικά, έχουν γράψει φιλοσοφικά βιβλία, έχουν γράψει απόψεις πολύ σοβαρές. Πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, πολύ διαβασμένοι άνθρωποι. Αλλά όμως αδερφοί αγαπητοί, στη δική μας την καρδιά όλα αυτά τα βιβλία είναι βιβλία, αλλά
Το Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Θεού. Και δεν τον συζητάμε, δεν λέμε είναι ή δεν είναι. Μπορεί να είναι και μπορεί να μην είναι. Δεν λέμε είναι τα λόγια του Παύλου, τα λόγια του Πέτρου. Είναι ο Λόγος του Θεού. Και ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και χωρίς τον Κύριο δεν δημιουργήθηκε τίποτα από όσα υπάρχουν δημιουργημένα στη δημιουργία. Είναι το μυστήριο της ευσεβίας, είναι μέγα. Μας το τονίζει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και εμείς είμαστε βέβαιοι. Είναι αδύνατον στον άνθρωπο να το δεχτεί αυτό. Περισσότερο μοιάζει για μυθολογία, για φιλοσοφία, παρά για αλήθεια. Έχει συμβεί ένα μεγάλο θαύμα στην καρδιά μας από το Θεό για να υπάρχει αυτή η βεβαιότης μέσα. Είναι επέμβαση Θεού. Και ξέρετε πως το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού? Καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι και πίστης. Πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πιστεύουμε ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πιστεύουμε ότι ο Θεός εδικαιώθη εν πνεύματι. Ότι τον ανέστησε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Δεν ήτανε έστω ο Θεός σαν άνθρωπος και πέθανε, αλλά ήταν ο Θεός σαν άνθρωπος, πέθανε και ανεστήθη. Πιστεύουμε ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και πιστεύουμε ότι ανεστήθη για τη δικαίωσή μας. Και πιστεύουμε ότι έρχεται να μας παραλάβει. Αλλά αυτό το μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα και δεν αναφέρεται πουθενά αλλού αυτό, είναι το πιο μεγάλο μυστήριο που συμβαίνει στην ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο μυστήριο. Πώς ένας άνθρωπος με τη λογική, με την καρδιά, με τις εμπειρίες, με οτιδήποτε, πιστεύει ότι αυτό εδώ το βιβλιαράκι των 250 σελίδων είναι ο Λόγος του Θεού? Και όχι μόνο το πιστεύει, αλλά καθώς το πιστεύει ενεργείται το Ευαγγέλιο στη ζωή μας. Γιατί αν δεν πιστεύσεις το Ευαγγέλιο, δεν μπορείς να απολαύσεις τη δύναμή του. Δεν μπορείς να απολαύσεις τις ενέργειες του Κυρίου σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να απολαύσεις τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και κάθονται άνθρωποι εδώ μπροστά, εκεί αλλού, και ζητάνε «Κύριε, βάφτισέ με με Πνεύμα Άγιο», και ξαφνικά αρχίζουν και μιλάνε ξένες γλώσσες. Είναι μέγα το μυστήριο της ευσεβίας. Και πληρώνται με Πνεύμα Άγιο και τολμάει ο άνθρωπος να πει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Με το χάρισμα της προφητείας. Είναι μέγα το μυστήριο. Αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας. Και εγκαταλείπουμε τον κόσμο και προσκολόμεθα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και έρχεται ο Θεός και μας ευωδώνει. Και μας ευλογεί. Και μας μιλάει. Και μας απαντάει. Και το χειρότερο απ' όλα, ή το καλύτερο για μας, το χειρότερο απ' όλα για τους ανθρώπους, περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Περιμένουμε το σώμα μας αυτό να γίνει από φθαρτό άφθαρτο, από θνητό αθάνατο. Περιμένουμε, αν είναι ποτέ δυνατόν και λογικός άνθρωπος να το πιστέψει, να γίνουμε όμοιοι με το Θεό. Το μυστήριο της ευσεβίας αναντηρήτως είναι μέγα. Αλληλούια. Ποιος μας έβαλε αυτή την πίστη, αδελφοί αγαπητοί? Δεν είναι μια πίστη σαν τους ανθρώπους, δόξα στο Θεό, Θεέ βόηθαμε και η Παναγιά μαζί σου. Είναι μια πίστη δυνατή, αληθινή και απλή. Είναι μια πίστη που πιστεύει ότι ό,τι γράφεται εδώ μέσα, εάν το ζητήσεις θα στο χαρίσει ο Θεός. Γίνεται. Όμως αδελφοί αγαπητοί, αυτό το μυστήριο της ευσεβίας που αναντηρήτως, χωρίς καμία αντίρρηση,
ούτε από το Θεό ούτε από τους ανθρώπους. Είναι τόσο μεγάλο, ο Θεός το χάρισε σε μία ομάδα, συνάθρηση ανθρώπων που λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Λέει η Γραφή, και προσέθεται ο Κύριος κάθε μέρα του σωζωμένου στην Εκκλησία. Πώς προσθέτει στην Εκκλησία? Δεν εννοεί στην Εκκλησία της Κηβισιάς ή στην Εκκλησία του Εγάλεω, στην Εκκλησία του Χριστού. Και πώς προστίθεται ο άνθρωπος στην Εκκλησία του Χριστού? Με την επέμβαση του Χριστού, με την αναγέννηση από το Λόγο του Θεού, τον οποίο ζωοποιεί το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό είναι μέγα το μυστήριο της ευσεβίας. Γιατί πιστεύεις στο Λόγο, ο Λόγος σε αναγεννάει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα γίνεσαι μέλος του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, του αοράτου, του Υιού του Θεού του Ζώντος. Και μέσα σε αυτή την Εκκλησία τώρα ζεις. Και μάλιστα, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να σας πω κάτι που τελευταία μου το έδειξε ο Θεός. Είναι έξω από το σημερινό μας μάθημα, αλλά είναι τόσο σοβαρό, τουλάχιστον εγώ το έκρινα τόσο σοβαρό. Υπάρχει ένας ψαλμός, ο 91 ψαλμός, δεν θα τον διαβάσουμε, άμα θέλετε σπίτι σας ο κόπα αλφα ψαλμός, ρίξτε του μια ματιά, είναι στη σελίδα 557. Το πρώτο εδάφιο μόνο θέλω να διαβάσω. Ο κατοικών υπό τη σκέπην του υψίστου, υπό τη σκιάν του παντοκράτορος θα διατρίβει. Αυτός που κατοικεί κάτω από τη σκέπη του υψίστου σίγουρα θα ζει, θα διατρίβει, θα περνάει τη ζωή του κάτω από τη σκιά του παντοκράτορος. Αυτός που κατοικεί. Η Εκκλησία του Θεού είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος. Μέσα σε αυτή την Εκκλησία του Θεού, στο σπίτι του Θεού, κατοικεί ο ίδιος ο Θεός. Θα έλεγα ότι είναι ο οικοδεσπότης ο Θεός. Και όταν λέω ο Θεός, και όταν λέει η Γραφή ο Θεός, εννοεί ο Τριαδικός, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Μέσα στην Εκκλησία του Θεού κατοικεί ο Τριαδικός Θεός. Εάν και όποιος άνθρωπος κατοικήσει στον οίκον του Θεού, τότε είναι αυτός που διαβάσαμε ότι κατοικεί υπό τη σκέπη του υψίστου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει χριστιανός που και εκκλησία, η οποία είναι κάθε Κυριακή. Υπάρχει χριστιανός που πηγαίνει μια φορά το μήνα, μια φορά το χρόνο ή μια φορά τη εβδομάδα. Έχει τη ζωή του, κατοικεί στο περιβάλλον του και επισκέπτεται και την εκκλησία. Αυτός ο ευλογημένος κόπα αλφα ψαλμός δεν ισχύει σε αυτόν. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος πίστεψε και προσκολήθηκε στο Χριστό και στην εκκλησία, και η εκκλησία έγινε σπίτι του και τα αδέλφια του είναι η οικογένειά του και ζει μέσα στην εκκλησία, σε αυτόν ο κόπα αλφα ψαλμός ισχύει κατά πάντα. Κατά πάντα. Και αδελφοί αγαπητοί, ένα ερώτημα που είναι καλό να κάνουμε στον εαυτό μας είναι: είμαι από αυτούς ακόμη? Γιατί μπορεί να ήμουνα, αλλά τώρα να μην είμαι. Είμαι από αυτούς ακόμη που κατοικώ στον οίκον του Θεού? Δηλαδή που σπίτι μου, κατοικώ τι σημαίνει? Είναι η κατοικία μου, είναι το σπίτι μου. Αισθάνεσαι αδελφέ ότι η εκκλησία είναι το σπίτι σου? Είναι, αδελφέ, η εκκλησία το σπίτι σου? Τώρα ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, και αυτό είναι μέσα στο μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα. Όταν εγώ λέω αμήν Κύριε Θεέ μου, εμένα οι συγγενείς μου, έτσι είπε ο Χριστός, η μητέρα μου και οι αδελφοί μου είναι αυτοί που ακούν το θέλημα, το λόγο του Θεού και πράττουν, το λόγο του πατρός μου και πράττουν. Ζουν μέσα στο θέλημα του πατρός μου. Αυτή είναι η μητέρα μου και οι αδελφοί μου. Εγώ είμαι μέσα στους στενούς συγγενείς του Χριστού. Στους στενούς συγγενείς. Είμαι μόνο αν κατοικώ.
αν το σπίτι μου είναι εδώ. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σπιτιού μας? Είναι το γλυκό ζεστό μας περιβάλλον. Έχουμε την καρέκλα στο τραπέζι που τρώω όλο στο ίδιο μέρος κάθομαι. Κατά περίεργο τρόπο δεν αλλάζω θέση. Αλλά και στην εκκλησία όταν έρχομαι όλο στο ίδιο μέρος κάθομαι. Έπειτα να πάβει την ψυχή μου. Αισθάνομαι άνετα. Αγαπάω την οικογένειά μου. Δεν μπαίνω μέσα μαύρος και άραγνος. Δεν είμαι περαστικός από το σπίτι. Είναι το σπίτι μου. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν στο σπίτι τους, κοιμώνται και φεύγουν. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Είναι το σπίτι μου. Αλλά το ίδιο ισχύει και για την εκκλησία. Είναι το σπίτι μου. Και θέλω το σπίτι μου να είναι αυτό πιο όμορφο από εκείνο. Θέλω να είναι πιο όμορφο. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, αγαπάμε, πονάμε το σπίτι μας. Τι σημαίνει πονάτε το σπίτι μας? Δεν το φθύρουμε, το φροντίζουμε. Δεν το μουτζουρώνουμε. Έχετε δει κανένα να μουτζουρώνει την τραπεζαρία του? Παπ, ένα στυλό. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να ξέρουμε. Γι' αυτό σας το λέω σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η Εκκλησία είναι το σπίτι μας. Είναι τελείως διαφορετικό από το να κατοικείς τον οίκον του Θεού παρά να είσαι επισκέπτης των οίκων του Θεού. Εμείς θέλουμε να κατοικούμε στον οίκον του Θεού. Γιατί μέσα σε αυτόν τον οίκον ο Θεός έχει αποκαλύψει το μυστήριο της ευσεβίας που αναντηρήτως είναι μέγα, και μέσα σε αυτόν τον οίκο δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να κάνει κουμάντο. Αλληλούια. Κουμάντο κάνει μόνο ο ίδιος ο Χριστός, ο αληθινός Θεός. Και αυτός οργανώνει την εκκλησία του. Ξέρετε ποιος κάνει κουμάντο στο σώμα μου, το μυαλό? Δεν κάνει το χέρι? Τι να κάνει το χέρι? Αν του δώσει εντολή το μυαλό να πιάσει, θα πιάσει. Αν του δώσει εντολή να το βάλει στην τσέπη, το βάζει. Αν του δώσει εντολή να πιάσει το ποτήρι γιατί διψάει, θα το πιει. Κανένα μέλος του σώματος δεν κάνει ό,τι θέλει. Κανένα. Όλα κυβερνώνται από την κεφαλή. Και μέσα στην εκκλησία κανένας μας δεν κάνει ό,τι θέλει. Όλοι κυβερνόμεθα από την κεφαλή της εκκλησίας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αρχηγός μας, τελειωτής της πίστεώς μας, σωτήρας μας, λυτρωτής μας, βασιλιάς μας, Κύριος μας, Θεός μας, αναντήρητα το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την εκκλησία, την οποία οργανώνει ο Θεός, η οποία είναι οργανωμένη από το Πνεύμα το Άγιο, από τον ίδιο το Χριστό, από τον ίδιο το Θεό, λειτουργούνε χαρίσματα, διακονίες και υπηρεσίες. Να το ξαναπώ. Πώς εργάζεται ο Θεός? Ο Πατέρας με τα ενεργήματα μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός με τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο με τους πρεσβυτέρους τους οποίους θέτει στην υπηρεσία της Εκκλησίας και με τα χαρίσματα της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία υπηρετείται από τους διακόνους που έχουν ακριβώς τα ίδια χαρίσματα και τις ίδιες προϋποθέσεις με τους πρεσβυτέρους. Ποιος θα βάλει ποιμένα στην Εκκλησία? Τα βάλουμε εμείς. Δεν μου κάνει αυτός, θα μας κάνει ο άλλος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τις διακονίες τις βάζει ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός χρεεί αποστόλους. Παίρνει έναν άνθρωπο απόστολος. Ο ίδιος ο Χριστός βάζει ποιμένα στην Εκκλησία. Και όταν είναι η Εκκλησία του Χριστού δεν αμφισβητείται ούτε μετατίθεται. Θα πάρω μετάθεση, θα πάρει μετάθεση αυτός ο ποιμένας από αυτή την Εκκλησία ή θα πάει στην άλλη? Ποιος θα του δώσει τη μετάθεση? Μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός βάζει προφήτες κατά διακονία. Μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός βάζει διδασκάλους κατά διακονία. Βάζει ευαγγελιστές. Γιατί? Για να αυξηθεί η Εκκλησία, για να τελειοποιηθεί η Εκκλησία.
Μέσα στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο βάζει πρεσβυτέρους για να υπηρετηθεί η Εκκλησία στα πνευματικά. Δημιουργεί πρεσβυτέριο. Μέσα στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο βάζει διακόνους για να υπηρετηθεί η Εκκλησία στα υλικά. Και μέσα στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο μοιράζει χαρίσματα για να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Ένα είναι βέβαιο, αδελφοί αγαπητοί, ότι τίποτα στην Εκκλησία δεν γίνεται, ή να το πω και πιο σωστά, δεν πρέπει, είναι απαράδεκτο να γίνεται από ανθρώπινη σοφία και επίνεια, σκέψη δηλαδή, έμπνευση. Τότε η Εκκλησία αυτή μπερδεύεται όταν αρχίζει και επεμβαίνει το ανθρώπινο μυαλό και η ανθρώπινη λογική και σοφία. Μπερδεύεται. Ιδιαίτερα στις διακονίες δεν ανακατεύεται κανένας άνθρωπος, αλλά ο Κύριος βάζει, συστήνει και δημιουργεί. Ο Κύριος συστήνει ευαγγελιστές, ο Κύριος συστήνει διδασκάλους. Ξαφνικά τον βλέπεις, μπαίνει μέσα και λες, παιδί μου, πού βρήκε αυτός το χάρισμα της προφητείας και τέτοια προφητεία, διακονία, ο Κύριος τη δίνει. Αν μπορείς, πες σου το λέγει Κύριος ο Θεός. Χωρίς να έρθει η παρουσία και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, χωρίς να υπάρχει το χάρισμα ή η διακονία. Τώρα θα έρθουμε στους πρεσβυτέρους και στους διακόνους. Είναι πρόσωπα τα οποία δεν τα διαλέγουν οι άνθρωποι, αλλά ο Θεός τα διαλέγει. Είναι βέβαιο ότι τους πρεσβυτέρους τους βάζει το Πνεύμα το Άγιο. Και μάλιστα προτρέπει ο Λόγος του Θεού, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποιμνίον, αφού προσέξετε πρώτα στον εαυτό σας και ύστερα σε όλο το ποιμνίον που το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε να το επισκοπείτε, να το ποιμένετε. Και το έργο του Θεού γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να θέλει ο Θεός και ο δεύτερος είναι ταυτόχρονα να θέλει ο άνθρωπος. Εάν λέει κάποιος, ωραίγεται επισκοπήν, καλών έργων επιθυμεί. Αν κάποιος θέλει επισκοπή, θέλει να ποιμάνει, θέλει να γίνει πρεσβύτερος, δεν επιθυμεί καλή θέση, δεν είναι θέση. Ο πρεσβύτερος δεν έχει θέση, δεν έχει τίτλο, δεν είναι αξίωμα. Ο πρεσβύτερος είναι εργάτης. Θα κουραστεί. Θα αφιερώσει ακόμη περισσότερο τον εαυτό του στην υπηρεσία του Κυρίου και στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Με επίγνωση. Όμως δεν είναι μόνο όποιος επιθυμεί. Πρέπει και ο Θεός τώρα να τον συστήσει, αλλά και ο Θεός να του δώσει και προϋποθέσεις κατάλληλες, ώστε κατά αυτόν τον τρόπο η εκλογή να γίνει και από το Θεό πρώτον, δια Πνεύματος Αγίου, και από τον άνθρωπο, γιατί τους πρεσβυτέρους τους εκλέγει ο ποιμένας, αλλά και από τον ίδιο τον άνθρωπο, επειδή ωραίγεται επισκοπή. Οι πρεσβύτεροι είναι συνεργάτες του ποιμένα, που είναι ο άγγελος της Εκκλησίας. Γι' αυτό την απόλυτη δικαιοδοσία στην εκλογή των πρεσβυτέρων ο Λόγος του Θεού την δίδει στον ποιμένα, που λέει «Σε αφήκα εν Κρήτη», ο Παύλος στον Τίτο, «δια να διορθώσεις τα ελείποντα πρώτον και δεύτερον εσύ να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς όμως εγώ σε διέταξα». Άρα ο ποιμένας εκλέγει με τη διαταγή του Κυρίου, όχι με προσωποληψία, όχι με ανθρώπινη λογική, γιατί θα κάνει λάθος. Με θεϊκή διαταγή. Διαταγή, όχι πρόταση. Ο Κύριος διατάζει και ο ποιμένας εκτελεί. Και μας τα λέει κατά τέτοιο τρόπο ο Θεός, για να μην πέφτουμε σε λάθη. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ένας αδερφός έχει τα προσόντα και είναι πολύ φίλος μου, αλλά όμως δεν είμαι ελεύθερος επειδή είναι φίλος μου, επειδή έχει τα προσόντα και επειδή είναι καλός αδελφός.
να πω ότι θα γίνει πρεσβύτερος. Πρέπει να διατάξει ο Κύριος και να πω ότι θα γίνει πρεσβύτερος. Γιατί αν γίνει πρεσβύτερος κάποιος που ο Θεός δεν τον έχει κάνει, το Πνεύμα το Άγιο δεν τον έχει βάλει, θα γίνει ζημιά στον ίδιο, θα γίνει ζημιά στην Εκκλησία και θα ταλαιπωρηθεί και η Εκκλησία και ο ποιμένας. Πρέπει να διατάξει ο Κύριος και όχι να προτείνει, το ξαναλέω, να διατάξει. Είπατε μια συνειδητά μια λέξη, να είναι φίλος μου. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού φιλίες δεν υπάρχουν. Αδέλφια είμαστε όλοι. Δεν είμαι εγώ κολλητός, συγχώρεσέ με Θεέ μου, με τη λέξη αυτή που χρησιμοποιεί ο κόσμος, με εκείνονε. Με κανέναν δεν έχουμε ιδιαίτερη φιλία. Με όλους έχουμε ιδιαίτερη αγάπη εν Χριστώ Ιησού. Κανένας δεν είναι πιο καλός φίλος μου από τον άλλονε. Και όταν ακούτε, αδελφοί, πρεσβυτέρους, ποιμένες, αδελφούς, αδελφές να λένε «αυτός είναι φίλος μου», να ξέρετε ότι αυτός έχει σαρκικό φρόνημα και δεν θα περπατήσει καλά, δεν θα έχει καρπό, δεν θα είναι ο Θεός μαζί του, δεν θα τον ευωδώνει ο Θεός, δεν θα τον ευλογεί ο Θεός. Δεν έχουμε παρεούλες μέσα στην Εκκλησία, ούτε φιλίες. Είμαστε αδέλφια εν Χριστώ. Έναν φίλο έχω. Ξέρετε ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Εσείς όλοι είστε αδελφοί μου, αγαπητοί και αγαπητές. Γι' αυτό απομόνωσης και παρεούλα και κοντά ο ένας με τον άλλον δεν είναι καλό. Με όλους τους αδελφούς το ίδιο. Ιδιαιτέρως δε με αυτούς που έχουν ανάγκη, με αυτούς που έχουν κάποιο πρόβλημα και θέλουν βοήθεια. Δεν εννοώ μόνο εσείς οι δυνατοί να βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων, αλλά όπως ένας πατέρας ασχολείται περισσότερο με το παιδί που είναι άρρωστο, που έχει ανάγκη, και λιγότερο με το παιδί που είναι καλά και δυνατό, έτσι και μέσα στην Εκκλησία ασχολούμεθα περισσότερο με αυτούς που έχουν ανάγκη, είτε οικονομική, είτε υγείας, είτε οποιαδήποτε ανάγκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε πιο φίλοι με αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού και αυτή είναι η προτροπή και η εντολή του Κυρίου. Ο πρεσβύτερος λοιπόν πρέπει πρώτα να το θέλει ο ίδιος, αλλά και η γυναίκα του. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος πρεσβύτερος και η γυναίκα του να μην το θέλει. Και εδώ, όταν λέω πρεσβύτερο, αδελφοί, από εδώ και κάτω θα εννοούμε και διάκονο το ίδιο. Γιατί ως προς τις προϋποθέσεις, δεν μ' αρέσει η λέξη προσόντα, γιατί δεν είναι προσόντα. Προσόντα έχετε όλοι σας. Έχουμε όλοι μας πνευματικά προσόντα, ευλογημένα και άγια. Προϋποθέσεις δεν έχουμε όλοι. Όμως είναι δυνατός ο Θεός να δώσει σε όλους την ευλογία που ζητάει ο καθένας. Δεν είναι μόνο να επιθυμεί ο άνθρωπος, πρέπει να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Επειδή όμως είπα ότι είναι ίδιες οι προϋποθέσεις στον πρεσβύτερο και στον διάκονο, τους διάκονους δεν τους εκλέγει ο ποιμένας. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η διαφοροποίηση που ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, μας λέει. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Έτσι πως το κατάλαβα εγώ και νομίζω σωστά το κατάλαβα. Οι πρεσβύτεροι είναι συνεργάτες του ποιμένα, γι' αυτό εκλέγονται κατά διαταγή Κυρίου από τον ποιμένα για να υπηρετούν μαζί την Εκκλησία. Οι διάκονοι όμως είναι μια άλλη ομάδα ευλογημένων ανθρώπων που υπηρετούν την Εκκλησία. Γι' αυτό πρέπει να εκλέγονται απευθείας από την Εκκλησία. Και εκλέγονται με εκλογές. Εκλέγει η Εκκλησία από τους διακόνους, από τους ανθρώπους που έχουν τις προϋποθέσεις, τους διακόνους που αυτή πιστεύει και θέλει η Εκκλησία. Και όχι κατά προσωποληψία, επειδή είναι γαμπρός μου, γιος μου, ξάδερφός μου, φίλος μου, μη γέννητο τέτοια εκλογή να γίνει. Επειδή είναι κατάλληλος από το Θεό δοσμένος
και εκλέγονται για να υπηρετούν, και μάλιστα αυτοί οι οποίοι εκλέγονται προηγουμένως έχουν εργαστεί. Δεν εκλέγονται για να εργαστούν, αλλά επειδή εργάζονται εκλέγονται διάκονοι και χειροτονούνται και αναλαμβάνουν πολύ μεγάλες ευθύνες. Αναλαμβάνουν τη δικαιοσύνη του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Να μοιράζουν το ίδιο, να υπηρετούν το ίδιο, να φροντίζουν το ίδιο. Κοπιάζουνε. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, κατά όχι περίεργο τρόπο, κατά απολύτως λογικό τρόπο, ο Λόγος του Θεού προσδιορίζει προϋποθέσεις και για τους πρεσβυτέρους που υπηρετούν την Εκκλησία στα πνευματικά και για τους διακόνους που υπηρετούν την Εκκλησία στα υλικά, τις ίδιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις που τις ξέρει μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος. Υπάρχουν προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται από όλη την Εκκλησία. Γι' αυτό την αποδοχή του πρεσβύτερου και του διάκονου μέσα στην Εκκλησία την κάνει τελικά ο ίδιος και η Εκκλησία. Ο Θεός τον βάζει, είτε χρησιμοποιώντας τον ποιμένα σαν πρεσβύτερο, είτε χρησιμοποιώντας την Εκκλησία ολόκληρη για διάκονο, αλλά τελικά η αποδοχή γίνεται από τον ίδιο τον άνθρωπο και μάλιστα από την οικογένειά του ολόκληρη. Ένα από τις προϋποθέσεις που είναι εμφανής μέσα στην Εκκλησία, είναι και άλλες, θα τις δούμε, μία από τις προϋποθέσεις που είναι εμφανής είναι να είναι η γυναίκα του πιστή, να είναι μιας γυναικός ανήρ και να έχει τέκνα, εάν δεν είναι μικρά, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, έχουν τέκνα εις υποταγήν μετά πάση σεμνότητος. Όταν είναι μικρά πρέπει να είναι εις υποταγή. Τώρα ο Ντίνος που είναι 27 χρονο άνθρωπος δεν είναι υποτεταγμένος σε μένα. Όταν όμως ήταν 17 χρονο άνθρωπος ήταν υποτεταγμένος σε μένα. Η Βαλεντίνη που δεν έχει παντρευτεί ακόμη και ανήκει μέσα στο σπίτι μου πρέπει να είναι υποτεταγμένη σε μένα. Τα παιδιά λοιπόν που ζουν μέσα στο σπίτι πρέπει να είναι εις υποταγήν και μάλιστα όχι μετασεμνότητος, μεταπάσης σεμνότητος. Όταν δεν είναι μεγάλα τα παιδιά όπως είναι ο Ντίνος, λέει στις ίδιες προϋποθέσεις ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς τον Τίτο, ώστις είναι ανέκλητος μιας γυναικός ανήρ, έχουν τέκρνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Και έτσι, αν εγώ είμαι 60 χρονών και έχω παιδί 40 χρονών, βεβαίως δεν είναι η υποταγή μου, αλλά πρέπει να μην είναι, να είναι πιστά και να μην είναι κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Που σημαίνει ότι η οικογένεια προσδιορίζει με εμφανή τρόπο τις προϋποθέσεις, αυτή τη συγκεκριμένη προϋπόθεση που ο Θεός δίνει στους ανθρώπους για να εκλεγούν πρεσβύτεροι ή διάκονοι. Την τελική αποδοχή, όπως είπαμε, την έχει ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο άνθρωπος ξέρει αν τα παιδιά του που μένουν στο σπίτι του είναι υποτεταγμένα με τα πάση σεμνότητος. Αλλά για να είναι τα παιδιά του πρεσβυτέρου και του διακόνου υποτεταγμένα με τα πάση σεμνότητος, πρέπει πρώτα ο ίδιος να είναι και να ζει στην οικογένειά του με τα πάση σεμνότητος. Δεν μπορεί να μέσα στην εκκλησία πολύ καλός αδελφός και στο σπίτι του να βρίζει, να βλαστημάει, να ντύνεται ξεδιάντροπα. Δεν συζητάμε για να δέρνει, μη γίνεται τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να γυρίζει με τα ισόρουχα μέσα στο σπίτι και να έχει μεγάλα παιδιά και μεγάλα κορίτσια, μεγάλα γόρια και μεγάλα κορίτσια, και να θέλει τα παιδιά του να είναι υποτεταγμένα με τα πάση σεμνότητος. Είναι ο ίδιος το παράδειγμα. Ο ίδιος φροντίζει με το παράδειγμά του να είναι καλό προς μίμηση. Αλλά και η γυναίκα του. Η γυναίκα του να έχει την επιθυμία να βοηθάει, γιατί είναι βοηθός μέσα στο σπίτι, να βοηθάει τον άντρα της στο έργο του Θεού.
όχι να κάνει στην Εκκλησία το έργο του Θεού, να βοηθάει τον άντρα της το έργο του Θεού. Ό,τι και αν κάνει ο άντρας της, είτε σαν πρεσβύτερος είτε σαν διάκονος. Γιατί είναι πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω εγώ, μόνο η γυναίκα μου μπορεί. Ή πόσο άσχημο θα είναι να επισκεφθώ ένα σπίτι και να πάω μόνος μου και να είναι ο αδελφός, η γυναίκα του, οι κόρες του και εγώ να είμαι μόνος μου εκεί. Πολύ άσχημο. Τι να πω. Ή να είναι και ο άντρας άπιστος και να πάω εκεί να επισκεφθώ την αδερφή. Φοβερό. Είναι απαραίτητο. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, το τονίζω μια φορά ακόμη, αυτές τις προϋποθέσεις ο Κύριος τις κάνει. Γι' αυτό είναι βαδοσμένοι οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι μέσα στην Εκκλησία από το Θεό. Ο Κύριος ετοιμάζει τις οικογένειες, φροντίζει τις οικογένειες, τακτοποιεί τις οικογένειες. Μόνο ο Θεός. Άρα λοιπόν μια προϋπόθεση εμφανέστατη μέσα στην Εκκλησία είναι η οικογένεια και η θέληση της οικογένειας. Εδώ τώρα είναι πολύ κοντινό και πρέπει να το αναφέρω με τη χάρη του Χριστού. Όταν δύο νέοι θέλουν να παντρευτούν και λένε εγώ πρέπει να διαλέξω τη γυναίκα και η γυναίκα πρέπει να διαλέξει τον άντρα, τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την σχεδόν πλήρη βεβαιότητα ότι αυτό είναι από το Θεό είναι τρία, τα οποία έχουν σχέση με το χαρακτήρα, με το χαρακτήρα των ανθρώπων, με την κατοίκηση των ανθρώπων, αλλά και με το έργο. Το πρώτο λοιπόν είναι οι άνθρωποι αυτοί να αγαπούν ο ένας τον άλλον, όχι μόνο ένας. Όχι μόνο ένας, δηλαδή μην νομίζεις επειδή αγαπάς εσύ ή σ' αρέσει αυτή η κοπέλα ή και αντίστροφα ότι αυτό είναι από το Θεό. Πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση. Και μάλιστα το σημείο δεν είναι μόνο να υπάρχει ανταπόκριση, αλλά να είναι και αυξανόμενη αυτή η επιθυμία. Το δεύτερο σημείο και η προϋπόθεση για να καταλάβουμε ότι αυτό είναι από το Θεό είναι αυτή η ένωση να φέρνει τα παιδιά και τα δύο και το νέο και τη νέα πιο κοντά στο Χριστό. Να μην τον ρίγνει η σχέση με αυτή την κοπέλα, και όταν λέμε σχέση δεν εννοούμε κοσμική ούτε σαρκική, εννοούμε το πλησίασμα των ανθρώπων. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν φλερτ ούτε δοκιμές. Υπάρχει οδηγία Πνεύματος Αγίου. Με τη σκέψη λοιπόν του νέου προς της νέας και της νέας προς του νέου να αυξάνει ο ζήλος για το Χριστό. Να αυξάνει πνευματικά ο άνθρωπος, να μην πέφτει. Και το τρίτο είναι να επιθυμεί η γυναίκα να τον βοηθήσει η κοπέλα στο έργο του Θεού και να επιθυμεί ο άντρας ότι με αυτή την κοπέλα μπορώ να συνεργαστώ στο έργο του Θεού. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν σχεδόν, και λέω σχεδόν γιατί ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, εξασφαλίζουν τη βεβαιότητα ότι τούτο είναι παρακυρίου. Αλλά και όταν αδερφοί αγαπητοί φτάνουμε στο σημείο πια να εργαστούμε για το έργο του Θεού σαν πρεσβύτεροι ή διάκονοι, τα ίδια ισχύουν, ακριβώς τα ίδια. Η γυναίκα αγαπάει τον άντρα της, γιατί αν δεν τον αγαπάει τον άντρα της δεν μπορεί να την βοηθήσει, να τον βοηθήσει. Ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα του, γιατί αν δεν αγαπάει τη γυναίκα του και δεν την υπολογίζει δεν μπορούν να συνεργαστούν. Και αυτή η σχέση τους φέρνει και τους δύο πιο κοντά στο Θεό, με τη σκέψη και μόνο με τη σκέψη ότι θα εργαστούμε σαν πρεσβύτερος ή σαν διάκονος και οι δυο έρχονται πιο κοντά στο Χριστό. Και οι δυο έρχονται πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Και οι δυο έρχονται πιο κοντά στην οικογένειά τους. Αλλά και η οικογένειά τους έρχεται πιο κοντά σε αυτούς. Και η οικογένεια αρχίζει και ενώνεται. Και γίνεται ένα πραγματικά. Για να εργαστούν με το Θεό. Για το Θεό. Εάν η οικογένεια δεν είναι ένα, δηλαδή αν κάποιο μέλος πηγαίνει από εκεί και κάποιο μέλος πηγαίνει από εδώ, και δεν λέω στην αμαρτία, αν ο ένας θέλει να πηγαίνει σε εκείνη την εκκλησία και ο άλλος στην άλλη, και εννοώ όχι τόσο πολύ για τις ίδιες εκκλησίες όσο για άλλα δόγματα, ο άντρας λέει εγώ είμαι
της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας. Η γυναίκα λέει, εγώ είμαι της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Δεν μπορούν να συνεργαστούν αυτοί. Εάν δύο δεν συμφωνήσουν, δεν μπορούν μαζί να περπατήσουν. Και το περπάτημα στο έργο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι μοναδικό. Έχει ταλαιπωρίες, έχει κόπο, έχει ξενύχτια, έχει αγωνίες, έχει επιθέσεις. Δεν είναι εύκολο το να είσαι πρεσβύτερος, αλλά να είσαι πραγματικός πρεσβύτερος, όχι κατ' όνομα, να έχεις και τη χάρη. Δεν είναι εύκολο να κερδίζεις ψυχές, δεν είναι εύκολο να είσαι διάκονος, να είσαι υπηρέτης, δεν είναι εύκολο. Να ταπεινώνεσαι δεν είναι εύκολο. Αλλά όμως είναι ευλογημένο. Έχεις καρπό, έχεις μισθό. Μισθοαποδοσία είναι μεγάλη. Δεν θα το ξεχάσω αυτό που είχα ζήσει κάποτε στην παλιά εκκλησία, που ο Σταδάκος ήταν, νομίζω, διάκονος τότε, ο Ζαφύρολου, και έξω από την παλιά εκκλησία σκούπιζε το πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω αν ήταν διάκονος, μπορεί να ήταν και πρεσβύτερος, δεν θυμάμαι. Και σκούπιζε το πεζοδρόμιο. Και ήταν η γειτονιά του. Δίπλα έμεναν οι άλλοι, ήταν όλοι οι γειτονές του. Και τον πλησιάζει μια κυρία απέναντι, έτσι, πολύ τέτοια, έτσι. Ναι. Και του λέει, κύριε Στάθη, πόσα σας δίνουνε για να το κάνετε αυτό? Εγώ πολύ τράπηκα, ενοχλήθηκα, γιατί τ' άκουσα και ήμουνα μακριά. Αλλά το Θεός τον φώτισε, και το Στάθη τον φωτίζει ο Θεός, μην νομίζετε. Ο Θεός τον φώτισε και λέει ο Στάθης, πόσα θα θέλατε να σας δώσουμε, κυρία, για να το κάνετε εσείς? Το κοιτάει στα μάτια, μεταβολή, και έφυγε. Και λέω, Θεέ μου, τι ωραία απάντηση ήταν αυτή. Γι' αυτό λέω ότι ο Θεός τον φώτισε. Δεν μπορούσε να τη σκεφτεί άνθρωπος αυτή την απάντηση. Θεός τον φώτισε. Και βέβαια δεν πιστεύω να το ξανάπε, αλλά κούνησε το κεφάλι της και έφυγε. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να αφήνεις το σπίτι σου, να παίρνεις τη γυναίκα σου και να έρχεσαι στην εκκλησία να τη σκουπίζεις. Αλλά έχει μισθαποδοσία. Σφουγγαρίζει, έχει μισθαποδοσία. Και καλά να είσαι 18, 20 χρονών και 25. Είναι πιο εύκολο. Αν είσαι 40, 50, 60, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό πριν πάρουμε αυτή την απόφαση για πρεσβύτερος και διάκονος, χρειάζεται να προσευχηθούμε να μας φανερώσει ο Θεός τι σημαίνει αυτό. Μπορείς να είσαι διάκονος και να μην διακονείς στην εκκλησία, να έχεις το όνομα και να μην έχεις τη χάρη. Μπορεί να είσαι πρεσβύτερος και να μην προσεύχεσαι και να μην μένεις στο Λόγο του Θεού, και να μην προσεύχεσαι για τις ψυχές και να μην αγωνιάς για τις ψυχές και να μην επισκοπείς τις ψυχές και να είσαι αδιάφορος για τους αδελφούς. Δεν γίνεται. Δεν είσαι πρεσβύτερος. Όνομα έχεις. Δεν μπορείς να είσαι πρεσβύτερος και να έρθεις τελευταίος στην εκκλησία και να φεύγεις πρώτος. Δεν γίνεται. Δεν είσαι πρεσβύτερος, λάθος κάνεις. Νομίζεις ότι είσαι. Δεν είσαι πρεσβύτερος και βλέπεις τον αδελφό που έχει θλίψει και δεν πονάει η ψυχή σου. Τον αδελφό που σκανδαλίζεται και δεν φλέγεσαι. Δεν είσαι πρεσβύτερος, λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Γι' αυτό το να γίνεις και να είσαι πρεσβύτερος. Πρεσβύτερος δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, στρατευόμενος στα σβιωτικά σμέριμνας. Όχι ότι δεν δουλεύει, όλοι μας δουλεύουμε. Όλοι μας δουλεύουμε. Αλλά δεν περνάμε από την εκκλησία. Εργαζόμαστε στην εκκλησία. Και όσο εργάζεσαι, τόσο ο Θεός θα σου δίνει πιο πολύ χάρη. Διάκονος λέει, με διάκονος. Και τι κάνεις? Τίποτα. Δεν είσαι διάκονος. Και πιο καλό είναι να πεις δεν είμαι, παρά να πεις ή να νομίζεις ότι είσαι και να μην είσαι. Νομίζω ότι είμαι πρεσβύτερος, αλλά δεν είμαι στα μάτια του Θεού, ούτε στα μάτια της Εκκλησίας. Νομίζω ότι είμαι διάκονος, αλλά δεν είμαι, ούτε στα μάτια του Θεού, ούτε στα μάτια της Εκκλησίας.
Γιατί, γιατί δεν εργάζομαι. Σε έβαλε ο Θεός, αλλά εσύ χλιάρινες. Δούλευες κάποτε, αλλά τώρα δεν δουλεύεις. Ανησυχούσες κάποτε, τώρα δεν ανησυχείς. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο οποίος χλιαραίνει, πρόκειται να τον εξεμέσει ο Θεός. Πόσο μάλλον τον πρεσβύτερο και τον διάκονο. Λόγος του Θεού λέει να γίνεστε ζηλωτές στο έργο του Θεού. Με ζήλο. Γι' αυτό πολλές φορές έχω πει, αδελφοί, και σας παρακαλώ να το κάνετε. Να προσεύχεστε για τους πρεσβυτέρους και για τους διακόνους της Εκκλησίας. Γιατί είναι μία ευθύνη που την παίρνουν με χαρά και πρέπει να αυξάνεται στο πέρασμα του χρόνου. Και όχι να λιγοστεύει. Γιατί άμα λιγοστεύει το έργο σου, λιγοστεύει η μισθαποδοσία. Λιγοστεύει η ειρήνη. Λιγοστεύει η χάρις. Όλα λιγοστεύουνε. Και λες, μα γιατί? Δεν έχει γιατί. Και εγώ το έχω προσέξει στον εαυτό μου αυτό. Αυτό που κατ' επανάληψη έχουμε πει, ότι όταν εργάζεσαι το έργο του Θεού, ο Θεός θα εργάζεται το δικό σου το έργο. Όταν υπηρετείς τα παιδιά του Θεού, ο Θεός θα υπηρετεί τα δικά σου τα παιδιά. Αυτό είναι αλήθειες. Αλήθειες που δεν αλλοιώνονται. Όταν πάβεις να υπηρετείς τα παιδιά του Θεού, θα πάβει και ο Θεός να υπηρετεί τα παιδιά τα δικά σου. Γιατί? Για να καταλάβεις, να εννοήσεις, να επιστρέψεις. Πρεσβύτεροι και οι διάκονοι έχουν ευθύνες ενώπιον του Θεού και ενώπιον της Εκκλησίας και έχουν και μισθό. Και η Εκκλησία βλέπει ποιος πρεσβύτερος εργάζεται και ποιος δεν εργάζεται. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Θεός βλέπει ποιος πρεσβύτερος και ποιος διάκονος εργάζεται και ποιος δεν εργάζεται. Ποιος είναι στη θέση του και ποιος δεν είναι στη θέση του. Πρεσβύτεροι και οι διάκονοι είναι στήλοι μέσα στην Εκκλησία. Και όταν λείψει ένα στήλος, υπάρχει πρόβλημα στην Εκκλησία. Και αν λείψεις μια φορά, δύο φορές, λένε και οι άνθρωποι, θα βγάλω σένα και θα βάλω άλλο, ναι. Που δεν θα λείπει. Αυτά τώρα πιστεύω ότι ο Θεός τα βάζει στην καρδιά μου για να είμαστε προσεκτικοί και όσοι έχουμε χειροτονηθεί, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε μηδενός εξαιρουμένου, αλλά και οι μέλλοντες, γιατί σε λίγο θα γίνει χειροτονία πρεσβυτέρων και διακόνων, αλλά και οι μέλλοντες να καταλάβουν, να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Καλύτερο είναι να πούνε δεν είναι καιρός ακόμη. Πιο καλό ενώπιον του Θεού είναι αυτό, παρά να γίνουν και να μην είναι, να χειροτονηθούν και να μην είναι. Να μην είναι στη θέση τους. Μ' άρεσε ένας νέος που του λέω θα κάνεις, είχε διαλέξει να κάνει αυτή τη δουλειά, του λέω θα κάνεις αυτή τη δουλειά στο ίντερνετ. Μου λέει θα την κάνω, λέω είναι πολλή δουλειά, είναι κουραστικό. Μου λέει αδερφέ, για τον Κύριο εργάζομαι. Και με αποστόμασε, δεν μίλησα καθόλου. Ευχαρίστησα τον Θεό, δεν του είπα τίποτα και δεν μίλησα καθόλου. Δηλαδή ο πρεσβύτερος και ο διάκονος για τον Κύριο εργάζεται. Δεν εργάζεται για να φανεί, ούτε εργάζεται γιατί έχει κάποιο αξίωμα. Υπηρετεί τον Κύριο και το σώμα του Κυρίου που είναι η Εκκλησία. Με αγάπη. Με πίστη ανυπόκριτο. Με πίστη αλήθειας. Υπηρετεί τον Κύριο. Όμως υπάρχουν, όπως είπαμε, και οι προϋποθέσεις που δεν τις ξέρει κανένας, μόνο ο ίδιος. Άμεμπτος. Που ξέρει κανένας αν έχεις μορφή. Στη δουλειά σου. Στο περιβάλλον σου. Ξέρετε τι θα πει μορφή. Μορφή. Δεν πας καλά. Τσακώνεσαι με τους συνεργάτες σου. Με τους συναδέλφους σου. Βρίζεις. Αγριεύεις. Δεν το ξέρω εγώ. Ούτε εσύ ξέρεις για μένα.
Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι ή θέλει να γίνει διαβάζει πολύ συχνά αυτές τις προϋποθέσεις. Άμεμπτος, άγρυπνος. Τι θα πει άγρυπνος, δεν κοιμάται τη νύχτα? Όχι, αγρυπνεί για τις ψυχές, αγρυπνεί για τους αδελφούς του, αγρυπνεί για το έργο του Θεού ο πρεσβύτερος, αγρυπνεί για τα υλικά, αγρυπνεί για την εκκλησία ο διάκονος, αγρυπνεί. Ό,τι βλέπει το κάνει, δεν πρέπει να του πει κανείς τίποτα. Όπως μια γυναίκα γρυπνεί για τα παιδιά της, γρυπνεί για το σπίτι της. Μια γυναίκα όλο σφουγγαρίζει, όλο πλένει. Το σπίτι της είναι καθαρό αν είναι νοικοκυρά, γιατί είναι και μερικές που δεν είναι νοικοκυρές. Άμα είναι νοικοκυρά το σπίτι λάμπει. Άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος. Σόφρον, κόσμιος. Έχει σοφία Θεού. Και ο φόβος του Κυρίου είναι αρχή σοφίας. Φιλόξενος και διδακτικός. Μπορείς να πεις ότι θα γίνεις πρεσβύτερος ή διάκονος και να μην βάζεις κανένα σπίτι σου, μη σου λερώσει το χαλί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άστο να στο λερώσει και θα σου πάρει ο Κύριος πιο καινούριο χαλί, πιο καλό. Άστο να στο λερώσει. Το σπίτι μας είναι για τα αδέλφια μας, πόσο μάλλον των πρεσβυτέρων και των διακόνων. Φοβάσαι μη σου λερώσει τις κουρτίνες. Είναι φιλόξενος, φιλοξενεί. Είναι ανοιχτό το σπίτι του. Δεν διστάζει και έχει ελευθερία ο αδελφός και όποιος αδελφός, και ξέρει ότι δεν θα είναι βάρος για να τον φιλοξενήσει. Λέει η Γραφή ότι φιλοξένησαν αγγέλους αδελφοί που ήσαν φιλόξενοι, χωρίς να το ξέρουν. Διδακτικός, έχει υπομονή δηλαδή να διδάξει, έχει υπομονή να διορθώσει. Και η υπομονή του πρώτα ξεκινάει από τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Δεν είναι άνθρωπος σκληρός. Θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, καταλαβαίνεις δεν καταλαβαίνεις? Είναι διδακτικός, έχει υπομονή. Δεν είναι μέθυσος, δεν είναι δεδομένος εις πολλήν ίνων. Δεν λέει ότι δεν πίνει. Αν θέλει να πιει ένα ποτηράκι κρασάκι να πιει, και δεύτερο να πιει. Να μην μεθάει όμως. Να μην πίνει πολύ. Παραδεδομένος εις πολλήν ίνων. Όχι πλήκτης ούτε σχροκερδής. Είναι άμαχος. Δεν τσακώνεται. Ούτε σχροκερδής, ούτε ενδιαφέρεται. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Στα λεφτά της Εκκλησίας. Αδελφοί αγαπητοί, σας το έχω πει και το ξαναλέμε. Τα λεφτά της Εκκλησίας καίνε χέρια. Καλύτερα να χάνεις παρά να παίρνεις. Καλύτερα να δίνεις παρά να σου δίνουν μέσα στην Εκκλησία. Να μην είσαι σπάταλος στον κόσμο, να είσαι σπάταλος στην Εκκλησία. Να μην παίρνεις από την Εκκλησία, να δίνεις την Εκκλησία. Ο αισχροκερδής δεν αρέσει στο Θεό και ξέρετε είναι παγίδες, παγίδες του διαβόλου. Στα 20 χρόνια που έχω στον Χριστό ποτέ μου δεν έχω πιάσει, και δεν το λέω για να καυχηθώ, αλλά σαν παράδειγμα το λέω. Ποτέ μου δεν έχω πιάσει τα χρήματα. Ποτέ μου. Γιατί ξέρω ότι στην Εκκλησία υπάρχει οργάνωση από το Θεό. Ψάχνω να βρω ποιον έχει βάλει ο Θεός για υπεύθυνο. Βρίσκω και έναν άνθρωπο για συνεργάτη του και βρίσκω και έναν άνθρωπο για έλεγχο. Δεν χρειάζεται ο έλεγχος στους πιστούς. Και όταν κάποιος έρχεται και μου δίνει χρήματα, πηγαίνω τα δίνω στον αρμόδιο και του λέω σου μου δώσε 10 δραχμές, πήγαινε να τον ευχαριστήσει και πες σε ευχαριστούμε για τις 10 δραχμές, να ξέρει και ο άλλος ότι αυτά τα χρήματα πήγαν στην Εκκλησία. Ή όταν έρχεται κάποιος και μου λέει και έτσι να κάνουμε, μην δίνετε το ένα στον άλλον, δεν είναι καλό αυτό, ούτε να ζητάτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη ζητάς από τον αδελφό σου λεφτά. Έχει διάκριση η Εκκλησία, οι αδελφοί ξέρουν ποιοι έχουμε ανάγκη, και όταν θέλεις σε κάποιον να δώσεις, τον βλέπεις ότι έχεις ανάγκη, μην πας να του δώσεις και να τον εξαρτήσεις.
πας σε ένα πρεσβύτερο, θα έρθει σε μένα, το βάλεις σε ένα φακελάκι, θα του πεις πήγαινε δώσ' το. Μένα έχουν έρθει πολλές φορές. Πάρε αυτά τα χρήματα, δεν ξέρω πόσα είναι, ένα φακελάκι. Και πήγαινε δώσ' το στον κύριον την αδελφή, σε εκείνον τον αδελφό. Μπροστά στα μάτια της, εκείνη τη στιγμή, στα μάτια του όποιος μου δώσει, πηγαίνω και λέω πάρε ένα φακελάκι από τον κύριο. Ούτε ξέρω πόσα είναι μέσα, ούτε με νοιάζει. Αλλά και η αδελφή δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου και η ευγνωμοσύνη της δεν είναι σε πρόσωπο ανθρώπου ή ο αδελφός που τα παίρνει και δοξάζει το Θεό. Αλλά και ο αδελφός ή η αδελφή που δίνει παίρνει το μισθό τους από το Θεό γιατί δεν το ξέρει κανένας. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Ακόμη αδελφοί αγαπητοί δεν πρέπει να είναι νεοκατήχητος και θέλω να το προσέξουμε αυτό για να μην υπερηφανευτεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Δεν μπορεί να είναι καινούριος. Η Γραφή τον λέει νεόφυτος στο κείμενο. Για να μην πέσει στην καταδίκη του διαβόλου ποια είναι η υπερηφάνεια. Περηφανεύεται. Είμαι τόσο νέος και έγινα πρεσβύτερος, όμοιος με τους πρεσβυτέρους. Πάει καταδίκη. Αλλά ακόμη κιόλας πρέπει να έχει παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν για να μην πέσει ισονιδισμό και παγίδα του διαβόλου. Νεόφυτος για να μην πέσει σε καταδίκη του διαβόλου, αλλά και να έχει καλή μαρτυρία έξωθεν. Οι αδελφοί να τον σέβονται, να τον αγαπάνε, να τον ξέρουν ότι υπηρετεί, για να μην ονειδίζεται. Εσύ μωρέ αυτόν κάνατε πρεσβύτερο μωρέ. Φοβερό είναι αυτό και για την Εκκλησία και για τον άνθρωπο και για όλους. Μα αυτός δεν ξέρεις ότι έχει κάνει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην αποδοχή μας. Και επίσης σε παγίδα του διαβόλου. Όταν υπάρχει προηγούμενο και κακή μαρτυρία έξω θα τον παγιδεύσει ο διάβολος. Αυτή είναι αδελφοί αγαπητοί η Εκκλησία του Χριστού. Έτσι αποτελείται. Έτσι υπηρετείτε. Δεν διοικείτε από ανθρώπους, δεν κυβερνάτε από ανθρώπους. Αρχηγός είναι ο Χριστός και τη διοίκηση της Εκκλησίας την έχει το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, εφόσον θέλουμε να υπηρετήσουμε το Θεό, αλλά και άγρυπνοι, εφόσον μας υπηρετούν άλλοι. Θυμάστε όταν πήγε ο Ιησούς Χριστός να πλύνει τα πόδια του Πέτρου, λέει μη γέννητο να μου πλύνεις τα πόδια εσύ. Και του λέει αν δεν σου πλύνω τα πόδια δεν έχεις μερίδα μετέ μου. Και λέει όλο πλύνε με. Ούτε όλο ούτε καθόλου. Τα πόδια μόνο. Να δέχεσαι να σε υπηρετούν οι πρεσβύτεροι. Θα σου γίνει καλό. Να εκμεταλλεύεσαι και να χρησιμοποιείς στο όνομα του Χριστού τους πρεσβυτέρους για την ωφέλειά σου. Αλλά πρεσβύτερο κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου μη δέχου παρεκτός διαδίδει τριών μαρτύρων γιατί εκείνος ο οποίος κατηγορεί τον ποιμένα τους πρεσβυτέρους είναι ο διάβολος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος υπερασπίζεται και φυλάει τους πρεσβυτέρους, τον ποιμένα, τους διακόνους μέσα στην Εκκλησία όταν αυτοί έχουν πάρει στερεά απόφαση να περπατάνε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αδερφοί, το σημερινό μάθημα είναι μία πρόσκληση να ξεκινήσουμε από την αρχή. Σαν από σήμερα και σαν πρεσβύτεροι και σε διάκονοι και σαν υποψήφοι και σαν αδελφοί και σαν αδελφές όλοι να υπηρετούμε τον Κύριο. Σαν από σήμερα, καινούργια αρχή. Μην αφήσουμε αδελφοί τις μέρες, τις ώρες, τα λεφτά να φεύγουν χωρίς να πλησιάζουμε πιο πολύ τον Χριστό μέσα από το έργο Του. Κύριος να μας ευλογήσει.